είναι πάντα στην καρδιά μας ο Ατλαντικός. Και όπου για μπες, όποτε έχουμε χρόνο, ερχόμαστε και βλέπουμε τους ανθρώπους μας. Πρέπει πάντα να γυρνάς σπίτι σου και ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε λίγο την ομάδα γιατί είναι δύσκολη χρονιά. Και σίγουρα για τον coach και για τη διοίκηση ξαναήρθαμε πίσω και να τους κάνουμε και λίγο παρέα. Είναι και αυτός ένα λόγος που έρχεστε για να δώσετε κουράγιο και δύναμη στα υπόλοιπα παιδιά που παλεύουν για την παραμονή. Ναι, ναι είναι. Γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς να παίζουμε πιεσμένα μάτς. Και αυτά και ξέρουμε τι είναι να είσαι ένα παραπάνω άνθρωπο και μέλος της οικογένειας του Ατλαντικού να σε στηρίζει. Αυτό ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε τα παιδιά γιατί παλεύουν τα παιδιά όλη τη χρονιά και ήρθαμε να τους δώσουμε λίγο και κουράγιο. Σκέφτεστε ότι μήπως να βάλω και εγώ τη φανέλα μου και να πω. Ναι, μας πέρασε από το μυαλό, Μας πέρασε λίγο από το μυαλό, εντάξει. Δεν έχουν περάσει πολύ καιρό. Εμείς σας θυμόμαστε στο Λίδο σε πολύ μεγάλες στιγμές της ομάδας φιλαθλητικού απέναντι στο Ηράκλειο, σε μεγάλους αγώνες. Εσείς τα θυμάστε καθόλου αυτά? Εμείς μόνο αυτά θυμόμαστε. Μόνο αυτά. Είναι μεγάλες στιγμές που έχουμε ζήσει με την ομάδα. Μας έχει προσφέρει πολλές χαρές η ομάδα και έχουμε κάνει τόσες ανόδους με την ομάδα, τόσα πράγματα και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να βγει δηλαδή, από την καρδιά μας ο Ατλαντικός. Σίγουρα τα θυμόμαστε όλα αυτά και ήταν. Δηλαδή είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην ομάδα και περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές και πολύ ωραία χρόνια στην ομάδα. Ήμασταν 6 χρόνια παίζαμε στο φιλαθλητικό και αλλά και που φύγαμε δεν θα την αφήσουμε την ομάδα και θα ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ και θα τη στηρίζουμε. Είτε παίζει στην Κρήτη, είτε παίζει στα Τρίκαλα, είτε παίζει όπου παίζει. Και τώρα Αμερική, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πρώτη χρονιά, πώς τα ζήσατε? Για μένα ήταν, βασικά για μας έκανε κρύο εκεί που ήμασταν, αλλά πιστεύω ότι άξισε τον κόπο. Και εντάξει, δεν είμαι από την απόδοσή μου, δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, δηλαδή δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, μπορούσα να πάω και καλύτερα, αλλά θα δούμε. Θα δούμε το άλλο το καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ ήμουν σίγουρα είχε κρύο στο Milwaukee και δεν το είχα συνηθίσει, αλλά για τη χρονιά είμαι χαρούμενος. Αλλά πιστεύω όπως είπε και ο αδελφός μου μπορώ και καλύτερα και θα προσπαθήσω τον χρόνο να τα πάω καλύτερα. Πάντως σαν και ρούκι νομίζω ότι έκανες εσύ την παρουσία σου στην ομάδα. Δεν ξέρω τον ήρευό σου ποτέ ότι θα συνέβαινε έτσι και ειδικά η πρώτη χρονιά. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά ήξερα ότι άμα πάω από το μαγικό κόσμο του NBA θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά δεν πιστεύω ποτέ ότι θα κάνω τόσο αισθητή την παρουσία μου. Τι να περιμένουν πλέον από εσάς? NBA? Όχι. Μακάρι και στους Bucks. Όχι, τίποτα, τα καλύτερα. Δηλαδή να περιμένουν κάθε χρόνο από εμάς ότι βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο. Περιμένουν κάτι καινούργιο από εμάς. Έτσι δεν ξέρω τα ρε Θανάση. Πες NBA? Όχι, πλάκα. Εντάξει, θα δούμε. Ό,τι καλύτερο και έχουμε ό,τι καλύτερο στον αδελφό μου. Και καλή τύχη στα draft. Εγώ τι να πω. Ελπίζω να είμαστε υγιείς. Με τη νέα χρονιά και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάλι. Αντίπαλοι πάντως δεν έχετε παίξει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε παίξει αντίπαλοι ποτέ. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει τώρα το χρόνο. Λοιπόν και κάτι άλλο που εμάς εδώ στην Κρήτη μας καίει. Το καλοκαίρι θα σας δούμε στο Πανευρωπαϊκό. Μακάρι. Κάτω στη Νέο, με την Νέο. Μακάρι, δεν ξέρω. Είναι ανάλογα με τις υποχρεώσεις. Μακάρι. Δεν έχετε συζητήσει καθόλου, υπάρχει και η σιρήνα των ανδρών, δηλαδή αν υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε άντρες και νέους. Δεν έχουμε συζητήσει, παιδιά, ό,τι προκύψει, μακάρι θα δούμε.